Πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης πρόκειται να υποβάλει η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να εξυγχρονίσει το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ένα έργο με προϋπολογισμό πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα κάνει ένα κτίριο ηλικίας 50 σχεδόν ετών σύγχρονο, αναβαθισμένο ενεργειακά. Και έτσι όπως πρέπει να είναι τα δημόσια κτίρια στα οποία υπάρχουν εργαζόμενοι και έρχονται σε επαφή και σε καθημερινή συναλλαγή χιλιάδες πολίτες. Είναι ένα έργο για το οποίο μας έχει και έχουμε παραλάβει από την Οικονομική Επιτροπή, μας έχει γίνει δωρεά της μελέτης από την εταιρεία του κυρίου Κωνσταντακόπουλου, για τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος στόχος είναι η αναβάθμιση του διοικητηρίου της Τρίπολης. Ο επόμενος στόχος είναι και το διοικητήριο στην Τρίπολη, στο οικόπεδο που είναι κοντά στο πρώτο γυμνάσιο, που επίσης υπάρχει μια μελέτη με την οποία θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ σύγχρονο κτίριο. Άμεση προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή αποτελεί η Μεγαλόπολη, με στόχο να ενισχυθεί ουσιαστικά προκειμένου η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή να είναι δίκαιη. Απόφαση για την ανάθεση της μελέτης για την επικαιροποίηση της μελέτης σκοπιμότητας για το επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη. Ακούστηκαν διάφορες ενστάσεις. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι δίνουμε άμεση προτεραιότητα στην Μεγαλόπολη και στα έργα που πρέπει να γίνουν εκεί πέρα από μια σειρά χρηματοδοτικούς πόρους, είτε είναι το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, είτε είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε είναι το Λιγνητόσημο, είτε είναι το ΕΣΠΑ, προκειμένου η Μεγαλόπολη να μην υποστεί κανενός είδους σοκ και να μπορέσουμε να εγκατασταθούν εκεί οι επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Το επιχειρηματικό πάρκο είναι κάτι το οποίο προφανώς όφιλε να έχει τελειώσει και να έχει ήδη κατασκευαστεί εδώ και πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι η πρώτη μελέτη σκοπιμότητας για έναν πολύ μικρότερο χώρο έγινε πριν από 9 χρόνια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι σε μια περιοχή στην οποία ξέραμε ότι φτάνει η μεταλιγνητική περίοδος, οφείλαμε όλοι να έχουμε ετοιμάσει τα επόμενα βήματα, το σημαντικότερο από τα οποία ήταν να υπάρχει ένας χώρος υποδοχής επιχειρήσεων, άρα το επιχειρηματικό πάρκο. Έστω και τώρα το κάνουμε, θα έπρεπε, επαναλαμβάνω, να έχει γίνει και πρέπει να συζητήσουμε και επιλογές καλύτερες από αυτές που αρχικά υπήρχαν. Προφανώς, και αυτό το λέμε με κάθε τρόπο και παντού, η Μεγαλόπολη πρέπει να ενισχυθεί διακριτά, πρέπει να απολαύσει κινήτρων για εγκατάσταση επιχειρήσεων, τα οποία να την διαφοροποιούν κατά πολύ από όλες τις υπόλοιπες περιοχές, για να μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά δίκαιη μετάβαση.